μεταφορά των βιβλίων και δι' μεταφορά των βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι, θα μου επιτραπεί ο όρος ιερή μεταφορά, γιατί μεταφέρουμε όλο τον πολιτισμό της χώρας μας. Βρισκόμαστε στο δεύτερο επίπεδο των εγκαταστάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και προχωράμε προς το χώρο αποθήκευσης του μεγαλύτερου όγκου των βιβλίων της Γενικής Συλλογής, στο λεγόμενο κινητό βιβλιοστάσιο. Εδώ αυτή τη στιγμή χτυπάει η καρδιά της βιβλιοθήκης και της μετεγκατάστασης. Εδώ λοιπόν είναι ο πυρήνας της βιβλιοθήκης. Είναι ένας χώρος με δυνατότητα φιλοξενίας μεγάλου αριθμού βιβλίων, 20 χιλιόμετρα περίπου ταράφια. Τα βιβλία έρχονται εγκυβωτισμένα και τοποθετούνται στις θέσεις που έχουν προεπιλεγεί και μελετηθεί. Ο στόχος είναι να έχουμε μηδενική καταπώνηση. Υπάρχουν βιβλία παλαιά, έχουν φθορές, είναι λογικό. Άρα έπρεπε να έχουν μέγιστη ασφάλεια και μηδενική φθορά. Απορρόφηση κραδασμών, γι' αυτό θα δείτε μέσα στα κυβότια, είναι όλα επενδεδημένα από ένα αδρανές υλικό που τα βοηθά και είναι κατά τέτοιον τρόπο βαλμένα ώστε να αποφεύγονται οι μικρομετακινήσεις κατά τη μεταφορά των βιβλίων με τα φορτηγά. Φεύγουμε λοιπόν από το κινητό βιβλιοστάσιο, το back of house του κτηρίου, τον πυρήνα της βιβλιοθήκης, της συλλογής μας και προχωράμε προς το front of house. Εδώ λοιπόν μπαίνουμε στο αναγνωστήριο του πύργου βιβλίων. Ο πύργος βιβλίων φιλοξενεί δύο αναγνωστήρια, ένα στο δεύτερο επίπεδο, ένα στο τέταρτο επίπεδο. Μεταφέρουμε όλο τον πολιτισμό της χώρας μας. Αυτό πρέπει να γίνει με πολύ προσοχή, με μεγάλη ευθύνη. Ο χώρος του Βαλιανίου ήταν πια εδώ και πολλά χρόνια πεπερασμένος. Οι δυνατότητες του κτηρίου είναι ένα νεοκλασικό κτίριο, χρειάζεται αναβάθμιση.